Από όσο μαθαίνουμε, η απεργία σήμερα είναι πολύ επιτυχημένη. Όχι μονάχα στο κτίριο αυτό και στην Αριστοτέλους, είναι τα δύο κτίρια όπου υπάρχει περιφρούρηση της απεργίας, αλλά η απεργία προχωράει και σε πολλά καταστήματα. Και εδώ και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε καθαρό το εξής. Την απεργία αυτή την αποφάσισαν στην πραγματικότητα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Τη στάση της ΟΦΕ τη γνωρίζετε. Όπως βλέπετε και την τεράστια καθυστέρηση με την οποία κινητοποιήθηκαν και προκήρυξαν απεργία και οι σύλλογοι. Την ίδια ώρα που συνάδελφοι και εδώ και στην Αθήνα κατεβαίναν πρωτόβουλα κάτω, στην Αθήνα υπήρχε το κρατικό σωματείο που κάλυπτε όλες αυτές τις μέρες την απεργία, όπως και εργατικά κέντρα σε διάφορες πόλεις που κάλυπταν την απεργία. Στην Πάτρα, στη Λάρισα, στο Αγρίνιο και αλλού. Δυστυχώς, στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Εκτός της ΟΠΟΕ, με τη γνωστή προδοτική της στάση, της τεράστιας καθυστέρησης των συλλόγων, ευτυχώς προκήρυξαν σήμερα απεργία, πλην του συλλόγου της Τράπεζας Πειραιώς, του αντιπροσωπευτικού, είχαμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να κηρύξει απεργία το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης που έχει το δικαίωμα να καλύψει τους πάντες. Αρνήθηκε. Γι' αυτό λέμε την απεργία την αποφάσισαν και την κήρυξαν οι ίδιοι εργαζόμενοι κάτω από την τεράστια πίεσή τους. Τη βλέπετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη βλέπετε στο Viber, τη βλέπετε παντού. Και αυτό πρέπει να συνεχίσει. Πού συνεχίζουμε? Καταρχήν να σας ενημερώσω για κάτι το οποίο έγινε χθες το μεσημέρι. Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε μοιράσει μία απάντηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Ντράγκη σε ερώτηση που είχαμε καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια και την κατάσταση των πεζοπαλλήλων. Από ό,τι θυμάστε, σε αυτό το κείμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλεγε για τα κόκκινα μεν δάνεια, πληστηριασμοί και πωλήσεις σε φαντ για δε τις τράπεζες, τους τραπεζοπαλλήλους, μεγάλη μείωση του λειτουργικού κόστους. Αυτό σημαίνει μείωση προσωπικού. Αν το συνδυάσουμε με τη δέσμευση που υπήρχε από όλες τις κυβερνήσεις για μείωση των καταστημάτων στο 1/3 αυτών που υπήρχαν στην αρχή της κρίσης και με το ότι μέχρι το 2021 πρέπει να γίνουν άλλες 10.000 απολύσεις τραπεζοπαλλήλων, ήδη από την αρχή της κρίσης έχουν φύγει 30.000, έχουμε μείνει μόνο 38 και ο στόχος είναι 28, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο στόχος τους. Χθες είχαμε την εξής εξέλιξη. Έφτασε στο email μου η απάντηση στην ίδια ερώτηση που είχε απαντήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, απαντάει ο αντιπρόεδρός της, ο Ντομπρόφσκι, ο οποίος λέει το εξής. Ό,τι ακριβώς λέει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πληστηριασμούς και funds, πωλήσεις δηλαδή των κόκκινων δανείων, και προσθέτει από κάτω. Στην περίπτωση απολύσεων, όταν πρόκειται για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και όταν πρόκειται για απολύσεις με πάνω από 500 άτομα, να προσφύγει η χώρα στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι ένα ταμείο που το πληρώνουμε εμείς από τη φορολογία μας, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για να καλύψει δήθεν τους απολυμένους, και είναι χιλιάδες πραγματικά, από μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που κάνει αυτό το ταμείο είναι απλώς να οργανώνει προγράμματα μετεκπαίδευση σε άλλα επαγγέλματα ή ενίσχυση για να ανοίξει σαν απολυμένος μικρή επιχείρηση. Η εμπειρία αυτού του ταμείου και από την Ελλάδα, μπήκαν διάφορες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, είναι βεβαίως ότι τα μισά λεφτά τρώγονται από τους προγραμματίζοντες, οι υπόλοιποι παίρνουν κάποια τυπική εκπαίδευση και συνεχίζουν να είναι στην ανεργία. Όλοι μέχρι στιγμής.
Μιλάμε ότι στην Ελλάδα έχουν καλυφθεί, υποτίθεται με αυτό το πρόγραμμα, γύρω στις 6 με 7 χιλιάδες απολυμμένοι. Βάζει δηλαδή ακόμα πιο άγρια το ζήτημα της μείωσης του προσωπικού. Για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Τι βγήκε και είπε ο Κούκος όταν βγήκε από τη συνάντηση με τον πρόεδρο της τράπεζας? Παιδιά, θα είναι σε ελευθεροδική βάση και νικήσαμε. Εκεί κόντεψαν να το σκοτώσουν οι συνάδελφοι. Το βίντεο που βλέπετε έχει κοπεί. Το να ζητάς αυτό για το οποίο τον έκρεξαν οι συνάδελφοι, απλά η τράπεζα να το δώσει κρατό ότι θα είναι θελοντικό, κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά. Και θυμίζω στους συνδικαλιστές που εδώ δεν τους βλέπω, ενώ τα παιδιά ήρθαν και να κλείσουν την τράπεζα από τις 7 παρά το πρωί, για να καταλαβαινόμαστε λίγο ποιοι ενδιαφέρονται και ποιοι όχι. Το πρωί στις 6 και 25 είναι στελέχη μέσα και ήρθε και ασφαλίτης. Μόνος μου έμενα και τους διώξαμε. Τους έδιωξα. Λάθος. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν στους συνδικαλιστές, όχι όλους γιατί υπάρχουν και καλοί συνδικαλιστές, ότι πρώτον, αν φύγει κόσμος, οι ίδιοι θα μείνουν στην παλιά τράπεζα. Ένα. Και δύο, αν φύγει κόσμος σε άλλη εταιρεία, χάνοντας την τραπεζοεπαλληλική ιδιότητα, αυτοί που θα φύγουν δεν θα είναι πλέον μέλη τους. Δεν μπορούν να είναι μέλη αυτών των συλλόγων. Άρα τι κάνεις? Τους αφήνεις το ελεύθερο να φύγουν από το σύλλογό σου και να πάνε μόνοι τους στα νύχια του Καρχαρία? Πάτε καλά. Αυτό το αίτημα πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Αλλιώτικα τους ανοίξαμε την πόρτα. Και όταν κάνεις μία μάχη, δεν ανοίγεις την πόρτα σε κανέναν. Όπως σήμερα δεν περνάει κουνούπι μέσα. Ζητήσαν πολλοί να μπουνε, δεν θα μπουνε. Κι άλλες μέρες δεν θα μπουνε. Να το ξέρουνε. Κι άλλες μέρες. Όταν πάει ο κλέφτης να μπει μέσα στο σπίτι σου και σου μισανοίγει την πόρτα, δεν το αφήνεις το ελεύθερο, του την κλείνεις στα μούτρα. Όποιος αντέξει. Και τη δουλειά την κάνουμε εμείς, δεν την κάνουν αυτοί. Πάρτε παράδειγμα σε ποιους θα απευθύνεται η νέα εθελούσια που θα βγάλουν. Όχι στα RPU, στους υπόλοιπους. Τα RPU τα χρειάζονται γιατί δεν έχουν κόσμο να δουλέψουν. Άρα τη δύναμη την έχουμε εμείς. Άρα κανένας δεν υπογράφει καμιά εθελοντική συμμετοχή και τα αιτήματα της απεργίας αλλάζουνε. Αν θέλουν να δουλέψουν την Ίντρουμ και την Ξίστρουμ χωρίς προσωπικό, δεν μας ενδιαφέρει. Να καταρρεύσει το σχέδιό τους. Να πάθουν ζημία. Μόνο από αυτό καταλαβαίνουνε. Ζημία. Στα χρηματιστήρια, στα κέρδη τους, οπουδήποτε. Τους πληρώσαμε και τους πλήρωσε τους τραπεζίτες όλος ο λαός 4 φορές εδώ και 10 χρόνια. Καλό! Καλό! Και να κάνουν business οι τραπεζίτες, οι Ίντρουμ και 5-10 στελέχη πάνω στην απόλυσή μας. Αυτό το απευθύνουμε και σε στελέχη που μπορεί να πιέζονται και πιέζουν με τη σειρά τους. Καριέρες δεν χτίζονται πάνω στην απόλυση των συναδέλφων σου. Να το προσέξουν αυτό. Θα συνεχιστεί ο αγώνας έτσι κι αλλιώς. Και δεν είναι απόφαση πιανού σωματείου ή όχι. Την αποφασίζουν όπως την αποφάσισαν τη σημερινή οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αν δεν υπήρχατε εσείς, οι φωνές σας, οι διαμαρτυρίες σας, το κράξιμό σας σε αυτούς που προδώσανε, ούτε το σημερινό θα γινόταν, να είστε σίγουροι.